ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ για την επικράτηση του Μουσολίνη στην Ιταλία, αλλά και την άνοδο του φασισμού γενικότερα, παρουσιάζει η Weird Wave. Έτσι, από τις 26 Οκτωβρίου θα βρίσκεται στις κινηματογραφικές αίθουσες «Η πορεία προς τη Ρώμη», το βραβευμένο σε Ευρώπη και Αμερική ντοκιμαντέρ του Mark Cousins, 101 χρόνια μετά την ιστορική πορεία του Μπένιτο Μουσολίνη από την Νάπολη προς τη Ρώμη το 1922. Il Duce ha detto che l'Italia vuole pace, quiete, lavoro e calma. Ha detto che garantirà tutto questo. L'ho visto a Roma, a noi. Mi ha rallegrato vedere gli uomini, le camicie nere. Mussolini said that fascism was an oceanic cry that had been heard around the world. He was right. People say that Rome is a stage set. In 1922, onto that stage walked an actor. What did the story lead to? Con l'amore se possibile, con la forza se sarà necessario. Με πλούσιο και σπανιότατο αρχαιακό υλικό, που καθόλου ή ελάχιστα έχει προβληθεί στο παρελθόν, με γυρίσματα στη σύγχρονη Ιταλία, με σκηνές από κλασικές ιταλικές ταινίες και αφήγηση από τη σπουδαία Ιταλίδα ηθοποιό Άλμπα Ρορ Βάχερ, ο Cousins μας παραδίδει ένα συγκινητικό αλλά και υψηλού αισθητικού επίπεδου ντοκιμαντέρ που μιλά και δείχνει κάποια τρομακτικά φαινόμενα με έναν εξόχως απολαυστικό τρόπο. Μάλιστα, η ταινία χαρακτηρίστηκε ένα μάθημα ιστορίας. Η πορεία προς τη Ρώμη βραβεύτηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Άμστερνταμ καθώς και στο Διεθνές Φεστιβάλ του Σάο Πάολο της Βραζιλίας.